οπωσδήποτε. Ελπίζω ο σεφ να σου είπε το μυστικό για το τυραμισού. Για το τυραμισού που θα αποκάλυψε όλα. Όχι. Μας έχει αφήσει και δύο. Δεν σου αποκάλυψε κάτι. Ποιο είναι? Στο πω ένα μικρό μυστικό. Το βλέπεις, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν βρεις μασκαπόνε τυρί, ναι, που μπορεί να μην το βρεις, αλλά είναι, πιο, είναι και πιο ακριβό. Να χρησιμοποιήσεις αυτό το τυρί το Φιλαδέλφια, ξέρεις. Α, μάλιστα, άλλο κρεμμόδες τυρί. Εξαιρετικό. Πολύ ωραία. Τα φτιάχνεις εσύ, κάνεις συνταγές. Φαίνεται. Τι να σου πω τώρα. Φαίνεται να μην σου αρέσει το καλό φαγητό. Ούτε. Είναι, θα σου πω ψέματα. Ούτε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Σιγά βρίσκω τα βήματα μου. Άρχισες να μπαίνεις στους ρυθμούς σου? Όχι, οι ρυθμοί είναι πολύ πιο αργοί γενικώς. Αλλά εντάξει, θέλει λίγη υπομονή. Λέγαμε προηγουμένως και σχολιάζαμε εδώ με τα παιδιά ότι είχες κάσει αυτή η είδηση έτσι και ανώνυμα κιόλας, ενώ δεν είχαν γράψει το όνομά σου και έγραφε απλά ο γνωστός δημοσιογράφος που φυλακίστηκε για χρέη. Και μετά τέλος πάντων βγήκε στην επιφάνεια και ήρθε στο φως το όνομα, το δικό σου. Ναι. Κάτι που όπως σχολιάζαμε και πριν, είναι κάτι το οποίο είναι πανεύκολο να συμβεί στις μέρες μας. Ένας άνθρωπος να βρεθεί στη φυλακή για χρέη. Δεν έχεις ιδέα πόσοι θα βρεθούν. Δεν έχει κανείς ιδέα πόσοι θα βρεθούν, γιατί θα βρεθούν. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Σαφώς και έχω μερίδιο ευθύνης, γιατί προφανώς δεν το χειρίστηκα καλά. Απ' την άλλη και το συνάδελφο δικό μου, ο συγκεκριμένος συνάδελφος που έγραψε, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν έκανε καν τον κόπο να σηκώσει το τηλέφωνο να πει, φίλε, τι, ρε παιδιά, γιατί, πώς. Απλώς έγραψε 10 γραμμούλες έτσι, συγγνώμη τη λέξη, εμετικές. Και το σχολίασε σκοπτικά σαν πείραμα. Καλά να είναι, εντάξει. Στο μετέφεραν στη φυλακή που ήσουν το δημοσίευμα. Ναι. Στα μετέφεραν όλα. Μην ξεχνάς ότι έρχονται και εφημερίδες στη φυλακή. Έρχονται εφημερίδες, τα μαθαίνεις όλα. Εξάλλου οι φυλακές έχουν ένα εξαιρετικό σύστημα. Αυτό που λένε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρα έχουν τη δική τους μορφή. Τα μαθαίνεις όλα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τα πάντα. Όλα διαραίουν. Τα πάντα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πόσο καιρό έχεις τώρα που βγήκες από τη φυλακή? Ξεκίνησε το 2010. Πήρα ένα δάνειο, πλήρωσα μία ή δύο δόσεις αν θυμάμαι, μετά για ένα οκτάμηνο δεν πλήρωσα τις δόσεις, τα 120 ευρώ που έπρεπε να δίνω το μήνα. Είχα χάσει μία από τις δύο δουλειές που έκανα. Όταν πήγα μετά από 8 μήνες, λέω, ξέρετε, έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω γύρω στους 8-9 ίσως μήνες να πληρώσω τη δόση μου. Τώρα μπορώ να δίνω 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή την πρόταση την έκανα για να το, πώς να σου πω, να το κοντινώ, ας πούμε, να το μαζέψω. Ναι. Η απάντηση που έλαβα από την τράπεζα ήταν ότι, ξέρετε, έχει πάει στο νομικό τμήμα και θέλουμε το ποσό όλο μαζί. Περιτώ να σου πω ότι τρέχοντας από το 2010 μέχρι το 2013, 21 Οκτωβρίου που βγήκε η απόφαση, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και περιέργως, επειδή οι τράπεζες, θα σου το πω ευθασώς, είναι νόμιμοι το κογλύφι και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας πλέον, οι 7.000 ευρώ, οι 7.500 ευρώ έγιναν 17.200. Λοιπόν, έγιναν πολλές προσπάθειες. Υπήρχε πρόταση να πληρωθεί με δόσεις, δεν το δέχτηκε η τράπεζα. Υπήρχε πρόταση και τους δόθηκε αυτό που λέει και πρώτα κοτσάνια, η περιουσία στην Λεμεσό ύψους 250.000 λιρών, δηλαδή είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Η τράπεζα είπε δεν δεχόμαστε ούτε χωράφια, ούτε κτίσματα, ούτε διαμερίσματα, τίποτα. Και φτάσαμε στις 21 Οκτωβρίου του 2013. Ωραία χρονιά, το 2013 αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι, ήταν ό,τι να πρέπει. Και σημείωσε ότι είναι ο τυχερός μου αριθμός. Έτσι, για να κουρδίσω απέναντι το Χρήστο που είναι αελίστας, 13 είναι η καλύτερη θύρα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αυτά εσείς μόνο τα καταλαβαίνετε, βέβαια, ναι, με το Χρήστο. Βγήκε η απόφαση,